Μέχρι και χθες γινόταν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης σε όλη την Ελλάδα, ήταν η καταληκτική ημερομηνία. Βέβαια, η κίνηση πρέπει να πούμε ότι είναι αρκετά μειωμένη σε σχέση και με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και σε σχέση με το πώς περίμεναν από το Υπουργείο να κινηθεί η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης. Δεν υπήρχε ιδιαίτερη κίνηση και ότι υπήρχε ιδιαίτερη ζήτηση από τους πολίτες. Αυτό φυσικά έχει για δύο λόγους. Ο ένας ήταν και η τιμή του, που με βάση τα δεδομένα του κόσμου πάλι ήταν ακριβώς, διότι τα εισοδήματα έχουν συρρυκνωθεί πάρα πολύ. Όσο φυσικά και σε ένα σημείο που βοήθησε βέβαια και ο καιρός, που ήταν σχετικά καλός ο καιρός, οπότε ο κόσμος δεν ζορίστηκε πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Όσο αφορά τώρα για τις ερχόμενες μειώσεις οι οποίες θα γίνουν, ακόμα δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι ανακοινώσιμο. Ακούγονται πάρα πολλά. Λένε ότι τα έσοδα τα οποία περιμένει το κράτος να πάρει είναι από τη βενζίνη αμόλυβδη, από το πετρέλαιο κίνησης, από το πετρέλαιο θέρμανσης όταν ξαναβγεί και από το υγραέριο κίνησης. Αυτό φυσικά δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο, ούτε είναι κάτι το οποίο ξέρουμε σίγουρα πώς θα κυμαθούν οι τιμές. Αυτό θα αποσαφινιστεί αυτή η κατάσταση μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, που το περιμένουμε να γίνει.